Γεια σας και πάλι! Σήμερα έχω για σας ένα πραγματικά πολύ ζητημένο βίντεο. Δεν έχω ιδέα πόσες φορές έχω διαβάσει στα comments ότι θέλετε αυτό το βίντεο και να που ήρθε η σειρά του και σας τα κάνω. Αυτό το βίντεο λοιπόν είναι τα αγαπημένα μου concealers. Γι' αυτό δείτε το μέχρι το τέλος. Θέλω τα comments από κάτω, θέλω να μου γράψετε ό,τι άλλο θέλετε να δείτε. Πώς σας φάνηκε αυτό το βίντεο. Και επίσης μην ξεχνάτε να μου κάνετε subscribe, να πατήσετε το κουδουνάκι, να με ακολουθήσετε σε όλες τις πλατφόρμες, τα ξέρετε όλα αυτά. Πάμε να ξεκινήσουμε το βίντεο μας. Θα ξεκινήσω αρχικά με το Makeup Forever Ultra HD Concealer. Είναι το concealer που πραγματικά δεν μπορώ να ζήσω χωρίς αυτό. Είναι πάρα πολύ καλυπτικό. Είναι πάρα πολύ ενυδατικό, δηλαδή δεν σου στεγνώνει να σου κάνει αυτό το τις γραμμές, όλα αυτά που μισώ, πραγματικά δεν μπορώ να έχω τέτοια concealer, τα συχαίνομαι. Όμως μην μπερδεύετε την ενυδάτωση με τη λιπαρότητα. Δεν έχει να κάνει με το αν είναι ενυδατικό, ότι θα γυαλίσετε και όλα αυτά, καμία σχέση. Όταν είναι πάρα πολύ στεγνό το concealer, τότε φαίνεται να έχετε σαν ρητίδες και πάρα πολύ στεγνές και σας μεγαλώνει όλο αυτό. Οπότε ζητάμε να έχουμε ενυδάτωση και αυτό είναι από τα κονσίλερ που προσφέρει πάρα πολύ μεγάλη κάλυψη, πάρα πολύ ενυδάτωση και όμως είναι πάρα πολύ ελαφρύ στο δέρμα. Οπότε αυτό είναι ένα από τα αγαπημένα μου. Θα συνεχίσω τώρα με το Maybelline Instant Anti-Age. Πραγματικά είναι από τα καλύτερα concealers που έχω δοκιμάσει ποτέ και η τιμή του είναι απίστευτη, είναι κάτω από 10 ευρώ, πραγματικά. Η δουλειά που κάνει, το έχετε δει σε πάρα πολλά βίντεο μου, είναι άμεση, φωτίζει, καλύπτει, ενυδατώνει, είναι πάρα πολύ ευχριστό με αυτό το σφογγαράκι που έχει πάνω, αμέσως το βάζετε χωρίς να λερωθείτε, χωρίς τίποτα, είναι πραγματικά φοβερό concealer, είναι πάρα πολύ οικονομικό, είναι ενυδατικό, δεν σπάει, χαρίζει λάμψη, πρέπει να το δοκιμάσετε. Αν δεν το έχετε δοκιμάσει, πρέπει οπωσδήποτε. Το επόμενο concealer είναι από Giorgio Armani, αυτό το brand είναι πάρα πολύ luxury, το ξέρετε, άρα η τιμή ανεβαίνει πάνω, όμως δεν πάβει να είναι ένα καταπληκτικό concealer. Μ' αρέσει πάρα πολύ που έχει αυτό το λεπτό πινελάκι, το οποίο βοηθάει πάρα πολύ στα spots, είναι πάρα πολύ καλυπτικό, οπότε θέλει πάρα πολύ λίγη ποσότητα. Φαίνεται μικρό, φαίνεται πάρα πολύ λίγο και overpriced για αυτό που δείχνει, όμως επειδή θες τόσο λίγο, σου μένει για πάντα. Είναι πάρα πολύ καλό, είναι βολικό. Είναι εύχριστο, μου αρέσει πάρα πολύ και το χρώμα του μου αρέσει καταπληκτικά. Υπάρχουν, αν δεν κάνω λάθος, δεν είμαι και σίγουρη, υπάρχουν 2 ή 3 χρώματα. Αυτό είναι το 2. Δεν κυτρινίζει, ούτε ροζεύει, ούτε κάτι. Σου δίνει αυτή τη λάμψη την υπέροχη, την φωτεινή που χρειαζόμαστε. Είναι πάρα πολύ ωραίο concealer. Και το τελευταίο concealer που θέλω να δείξω είναι από το Pro Conceal από LA Cosmetics. Αυτό το concealer είναι πάρα πολύ καλυπτικό, το χρησιμοποιούν πάρα πολύ στο εξωτερικό. Είναι πιο παχύρευστο, είναι όμως πάρα πολύ καλυπτικό, υπάρχει ενυδάτωση μέσα σε αυτό και εντάξει δεν θα μπορούσα να σας δείξω κάποιο concealer το οποίο να μην υπάρχει ενυδάτωση μέσα του γιατί δεν τα χρησιμοποιώ. Οπότε ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο concealer, μπορείτε να το βάλετε αν είναι και στο χρωματισμό σας σαν make-up και είναι πάρα πολύ καλυπτικό. Όμως εντάξει, επειδή είναι παχύρευστο και το νιώθεις λίγο περισσότερο από τα άλλα, εγώ προτιμώ να το αφήνω στις περιοχές που χρειάζομαι το concealer και το φως μου. Γι' αυτό είναι και αυτό πάρα πολύ οικονομικό, καταπληκτικό προϊόν και αυτό. Αυτά ήταν τα αγαπημένα μου concealer, ελπίζω να σας έχουν αρέσει. Θέλω τα comments σας από κάτω, μην ξεχνάτε να subscribe, τα λέμε την Τρίτη. Like ya.